Και από τα Χανιά, λοιπόν, και τη Βίκη την Παπαδογιάννακη, την οποία θα τη συναντήσουμε στην συνέχεια, θα συζητήσουμε για το τι γίνεται και με το κομμάτι του επιδόματος ανεργίας με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Ένα επίδομα ανεργίας για το οποίο, Μπάμπη, είχαν πει πολλές φορές και οι ξενοδοχοϋπαλλήλοι ότι ναι, εντάξει, είναι στη σωστή κατεύθυνση να μην το χάνουμε με το να μπορούμε να εργαζόμαστε κάποιες μέρες το χρόνο. Λοιπόν, Νικολέτα, θα θυμάσαι πολύ καλά ότι τις προάλλες είχαμε βγάλει εδώ και το θέμα για τη συνάντηση που είχαν η Πανελλήνια, έτσι, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό με τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε αυτή λοιπόν τη σύσκεψη που είχε γίνει στην Αθήνα, η πλευρά των συνδικαλιστών είχε θέσει θέμα, είχε ζητήσει να γίνει αυτή η ρύθμιση που θέλουν διακαώς, ώστε να μπορούν έστω κάποιες μέρες κάθε μήνα, οι άνεργοι γενικότερα, αλλά αφορά κυρίως τον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, να μπορούν να δουλεύουν, να κάνουν κάποια μεροκάματα, χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας, χωρίς να επηρεάζει το επίδομα ανεργίας. Είχε δώσει λοιπόν κάποιες υποσχέσεις από τη μεριά του Υπουργός Εργασίας τότε. Γίνονται πράξη τώρα, διότι όπως μαθαίνουμε, εντάχθηκε η σχετική διάταξη, η ρύθμιση που είχε υποσχεθεί στο πολυσυντημένο νομοσχέδιο για το φορολογικό. Αλλά το θέμα είναι αν η ρύθμιση αυτή εντάχθηκε ακριβώς όπως την είχε υποσχεθεί ο Υπουργός ή όπως την θέλουν οι συνδικαλιστές και ο κλάδος των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Θα μας το απαντήσει το ερώτημα ο κ. Κοκολάκης, είναι ο πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας καλύπτουν λοιπόν οι ρυθμίσεις, κύριε Κοκολάκη, όπως έρχονται για την δυνατότητα να μπορείτε να εργάζεστε έως 12 μεροκάματα το μήνα χωρίς να χάνετε το επίδομα ανεργίας. Σίγουρα είναι μια διάταξη που μας ικανοποιεί, αρκεί να γίνει και νόμος, αρκεί τις επόμενες μέρες πραγματικά ο Υπουργός να νομοθετήσει προς αυτή την κατεύθυνση όπως μας είχε υποσχεθεί. Γιατί πριν 15 μέρες το Υπουργείο μας είχε πει ότι αυτό ακριβώς θα γινότανε, ότι θα μπορούσε ο κάθε εργαζόμενος να εργάζεται 3 μέρες το μήνα χωρίς να επηρεάζεται το Ταμείο Ανεργίας, 12 σύνολο. Από εκεί και μετά, επειδή σε έχει βγει στο νομοσχέδιο, στο μήνυμα ασφαλιστικό, η συγκεκριμένη διάταξη, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ψηφιστεί ακριβώς όπως το είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Υπουργός. Η υπόσχεση, κύριε Κοκολάκη, που σας είχε δώσει σε αυτή τη συνάντηση στην Αθήνα, που ήσασταν και εσείς παρόν ο Υπουργός, ακριβώς ποια ήταν? Ακριβώς επειδή εγώ ο ίδιος έθεσα το ερώτημα στον Υπουργό και μας είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα κόβεται ούτε ένα ευρώ από το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που παίρνει ο άνεργος εφόσον θα ασχοληθεί όχι και 12 μέρες. Εάν λοιπόν ψηφιστεί κάτι διαφορετικό, τότε πραγματικά τι να πω, που θα πέσουμε από τα σύννεφα. Γιατί το λέτε αυτό, υπάρχουν μηνύματα ότι ενδεχομένως να υπάρχει περικοπή από το επίδομα εφόσον εργάζεστε, στη βάση δηλαδή του ανάλογα με το πόσα μεροκάματα κάνει κάποιος, να υπάρχει και η ανάλογη περικοπή? Ακούγεται και αυτή η περίπτωση ότι ανάλογα με τα ημερομίσθια που θα απασχοληθεί ο άνεργος, ίσως περικόπτεται αυτές οι μέρες από το επίδομα ανεργίας, που πραγματικά αυτό θα μας εκπλήξει. Πραγματικά όταν ο Υπουργός ο ίδιος υπόσχεται κάποια πράγματα, πρέπει να νομοθετεί αυτά που υπόσχεται. Αυτές οι πληροφορίες που έχετε εσείς, γιατί έχει και αυτό τη δική του σημασία, είναι εφόσον, το λέω πολύ σχηματικά, αν είναι 20 ευρώ το μεροκάμα, το 20 ευρώ θα κόβονται και από το επίδομα ή μιλάμε για μια άλλη αντιστοιχία? Σίγουρα θα κόβεται το αντίστοιχο ημερομίσθιο του επιδόματος ανεργίας. Αυτό ακριβώς έχουμε εμείς μια άλλη πληροφόρηση. Εμείς από εκεί και μετά κάνουμε καθημερινά τις παρεμβάσεις μας που το σώστε αυτό η συγκεκριμένη διάταξη να ψηφιστεί όπως είχε υποσχεθεί ο Υπουργός. Όπως σας είχα πει και στις προηγούμενες εκπομπές, εμάς δεν μας ικανοποιούν αυτά όλα. Εμάς κύριο αίτημα είναι η επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας προμνημονίων επίπεδα, εφόσον έχουμε βγει από την ευρωπαϊκή εποπτεία, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Έχουμε πάρει την επενδυτική βαθμίδα, απλά πρέπει επιτέλους να καταλάβουν η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ότι πρέπει και οι άνεργοι να ζήσουν όταν έχουμε 6 δις πλεόνασμα, που αυτά όλα προέρχονται από την υπερφορολόγηση και από το τομέα του τουρισμού. Πρέπει και οι συγκεκριμένοι ξενοδοχοϋπάλληλοι να συμμετέχουν και αυτοί και να στηριχτούν εποχικά σε μια δύσκολη εποχή όπως διανύουμε αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ακρίβεια. Βλέπουμε καθημερινές ανατιμήσεις στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Άρα λοιπόν, εάν δεν στηριχτούν οι εργαζόμενοι,
σίγουρα το πρόβλημα μη έβρεση εργατικού δυναμικού κάθε χρόνο θα επιδεινώσει. Δημιουργεί όμως, κύριε Κουκολάκη, συνθήκες τέτοιες που να ευνοεί τις εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα? Και το ρωτώ αυτό γιατί θα σας πει κάποιος ότι, και ενδεχομένως το ίδιο το Υπουργείο, να σας πει ότι εντάξει, ναι, δεν σας κόβουμε το επίδομα ανεργίας, αλλά δεν μπορεί να συμπληρώνει μόνο χωρίς να υπάρχει μία σχετική, έστω και μικρή περικοπή του επιδόματος, για να υπάρχει και μία διαστάθμιση και των εργασιακών απολαβών, ίσως και σε σχέση με άλλους οι οποίοι εργάζονται και δεν παίρνουν συμπληρωματικά κάποιο επίδομα. Κυρία Σακιανάκη, όταν ο κάθε υπουργός υπόσχεται κάτι, πιστεύω ότι πρέπει να υλοποιείται. Απλά τα πράγματα, μας το είπε ο ίδιος, δεν το λέμε εμείς. Εμείς βέβαια το απαιτήσαμε από την αρχή ότι πρέπει να γίνει έτσι, γιατί είναι ένα έξτρα εισόδημα για τους εργαζόμενους σε μια δύσκολη εποχή. Το έχουμε πει ότι πλέον πρέπει οι εργαζόμενοι, ειδικά οι εποχικοί, πρέπει να στηρίζονται. Και αυτό όντως είναι ένα μέτρο στήριξης. Εφόσον κόβεται το Ταμείο Ανεργίας, σίγουρα ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ισχύει ότι ο κάθε εποχικός εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα στα αγροτικά και να βάλει το λεγόμενο εργόσιμο έως και 70 εργόσιμα χωρίς να επηρεάζεται το Ταμείο Ανεργίας. Άρα υπάρχει και σχετική διάταξη που ρυθμίζει τέτοιου είδους αμοιβές όσον αφορά τους εποχικούς εργαζόμενους. Κύριε Κουκολάκη, πόσοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι έτσι εδώ σε τοπικό επίπεδο στο νομό Ηρακλείου που τους αφορά ουσιαστικά και ενδυνάμει αυτό το μέτρο με τα κατεξαίρεση ημερογράμματα? Σίγουρα υπάρχουν περίπου 15.000 ξενοδοχοϋπάλληλοι, αλλά είναι βέβαια και οι εργαζόμενοι εκείνοι που δουλεύουν γενικότερα στον επιστητισμό, που ξέρετε πολύ καλά είναι οι εργαζόμενοι εποχή στα επιστητιστικά καταστήματα. Αφορά λοιπόν μια μεγάλη ομάδα από αυτούς τους εργαζόμενους, αλλά συνολικά πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, μόνο ένα περίπου 10% παίρνει το Ταμείο Ανεργίας. Άρα πιστεύουμε ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, πρέπει να στηριχτούν οι εποχικοί εργαζόμενοι, γιατί εμείς, το έχω πει πολλές φορές, εμείς θέλουμε επέκταση της τουριστικής περίοδου. Εφόσον όμως αυτή δεν είναι εφικτή, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στηριχτούν. Απλά είναι τα πράγματα. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοκολάκη. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.